Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ο Άγιος της τέλειας αγάπης, ο Άγιος της προσευχής, της άκρας ταπείνωσης και της υπακοής, είναι και σήμερα κοντά μας, εδώ, στη συντροφιά του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Θα μας κρατήσουν συντροφιά τα λόγια του πνευματικού του παιδιού, Κωνσταντίνου Γιαννητσιώτη, μιλώντας για τον Άγιο και το ποιμαντικό του χάρισμα. Απαράμιλη ήταν η ποιμαντική τέχνη του πατρός Πορφυρίου. Είχε αποκτήσει την αγιότητα της αγάπης και της ταπεινώσεως και ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της ψυχογνωσίας. Έβλεπε τις ψυχές σε πλάτος και βάθος και ήξερε να τις αγγίζει στα πιο ευαίσθητα σημεία τους. Ο επισκέπτης, συνειδητοποιώντας από προσωπική του εμπειρία αυτό το χάρισμα του γέροντα, εθαύμαζε και κυριολεκτικά του παραδεινόταν ψυχικά. Τον έκανε πνευματικό οδηγό του. Θα πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά δύσπιστος για να μείνει ασυγκίνητος. Μερικοί πνευματικοί ποιμένες, ενώ επιθυμούν ειλικρινά να βοηθήσουν τους ποιμενωμένους, ανοιχνεύουν ως επιτοπλίστων στο άγνωστό τους και ταπεινό, σκοτεινό, ψυχικό χώρο των ποιμενωμένων και γι' αυτό κάνουν κάποια λάθη και τους πληγώνουν, έστω ακούσια. Ο γέροντας, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που παραχωρούσε ο Θεός, δεν έκανε λάθη, γιατί έβλεπε καθαρά τις ψυχές που τις αγαπούσε και τις υπηρετούσε με ταπείνωση και αυτοθυσία. Αν και είχα πνευματικό μου, έναν από τους πιο καταξιωμένους εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου, είδα από την πρώτη στιγμή στο πρόσωπο του πατρός Πορφυρίου, τον Άγιο Πατέρα, που αναπαύει απόλυτα. Ανέπαυε όχι μόνο εμένα, αλλά και τον πνευματικό μου. Εκτός όμως από τη δική μου εμπειρία, υπάρχουν σχετικές εμπειρίες και πολλών άλλων ανθρώπων. Μη την κρατάτε με το φόβο. Κοσμική κυρία που είχε δοκιμάσει τα θέλγητρα του κόσμου και απ' όλα είχε τελικά απογοητευθεί, έφτασε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση τη βρήκε μια φίλη της και τη συνέστησε ως διέξοδο τον πατέρα Πορφύριο. Εκείνη πήγε στα Καλύσια και τον συνάντησε. Απροσδόκητα, μέσα στα σκοτάδια της ψυχής της, είδε για πρώτη φορά στη ζωή της να λάμπει ένα παρήγορο φως. Ενθουσιάστηκε και έγινε μαθήτριά του. Του ζήτησε να της δώσει ευλογία να μείνει κοντά του, όπως ο Απόστολος Πέτρος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος που είπε «Κύριε, καλόν εστίν, ημάς όδε είναι». Ο γέροντας της εξασφάλισε κάποιο κατάλημα κοντά στις αδελφές του μοναστηριού. Εκεί περνούσε τις ημέρες της σε ψυχική γαλήνη και αισθανόταν ότι νεκρά ειν και ανέζησε και απολωλία ειν και ευρέθη. Ο μισόκαλος όμως διάβολος δεν εγκατέλειψε το φθονερό έργο του. Ευθόνησε την ψυχή εκείνη που του ξέφυγε κυριολεκτικά μέσα από τα νύχια του και βάλθηκε να την ξανακερδίσει. Της έφερνε στη φαντασία ωρεοποιημένες αναμνήσεις της παλιάς ζωής της, μέσα στο λαμπερό θόρυβο των κοσμικών διασκεδάσεων και τη συνέκρινε με τη φτωχική ερημιά όπου ζούσε τώρα. Λίγο-λίγο άρχισε να τη δηλητηριάζει η ανία. Ο δαίμονας της ακηδείας ροκάνιζε μυστικά την ψυχή της, ώσπου μια μέρα ανακοίνωσε στις αδελφές ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Αθήνα. Εκείνες ταράχτηκαν και προσπάθησαν να την εμποδίσουν λέγοντάς της ότι έπειτα από τη φοβερή περιπέτεια που πέρασε η επιστροφή της στην παλιά εκείνη κόλαση θα σήμαινε παράδοση εκούσια στο θάνατο. Η κυρία δίστασε να φύγει. Όμως έπειτα από μερικές ημέρες επανέλαβε την επιθυμία της αναχωρήσεώς της από το μοναστήρι. Ανήσυχες οι αδερφές ενημέρωσαν τον γέροντα που της ρώτησε «Και εσείς τι της είπατε? Να μείνει εδώ, γιατί αν φύγει κινδυνεύει». «Κακώς της είπατε να μείνει», είπε ο γέροντας.
Πρέπει να την αφήσετε να φύγει αφού το θέλει. Μην την κρατάτε με το φόβο. Θέλετε να την τρελάνετε? Μη φοβάστε, δεν θα χαθεί αυτή η ψυχή. Θα ξαναγυρίσει. Στην επόμενη κρούση της κυρίας, οι αδελφές της είπαν ότι είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνη της χαιρέτησε, πήρε την ευλογία του γέροντα και έφυγε για την Αθήνα. Την υποδέχτηκαν πανηγυρικά οι παλιές συντροφιές της. Ο γέροντας προσευχόταν μυστικά για τη σωτηρία της. Η κυρία ξανάρχισε τη ζωή της ασωτείας, αλλά γρήγορα την έζωσαν τα φίδια της απελπισίας. Σκοτεινές σκέψεις την ταλαιπωρούσαν. Όμως τώρα το σκοτάδι δεν αποτελούσε μονόλογο όπως πριν. Υπήρχε και η ανάμνηση του παρήγορου φωτός κοντά στον γέροντα. Και το πουλί ξέφυγε από το δαιμονικό δόκανο και πέταξε ελεύθερο προς τον ουρανό των Γαλλισίων. Την υποδέχτηκε με στοργή και χαρά ο γέροντας, όπως ο πατέρας του Άσο του Ιού. Από τότε δεν ξαναζήτησε να επιστρέψει στα παλιά, αλλά ξεοριστικά και έζησε μια καινούρια ζωή μετανοίας και ψυχικής υγείας. Προσευχή και όχι επίπληξη. Ένα πρωινό Κυριακής ο γέροντας κατηφόριζε μαζί με ένα γνωστό του ηλικιωμένο χωρικό προς την εκκλησία ενός χωριού. Στο δρόμο συνάντησαν μια παρέα 6-7 νεαρών που βάδιζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο χωρικός ρώτησε τους νεαρούς: «Πού πάτε, παιδιά?» Εκείνα απάντησαν: «Στο καφενείο». Τότε ο χωρικός, που ήταν πολύ αυστηρός, εξανέστηκε και τους είπε: «Δεν τρέπεστε, Κυριακή πρωί σήμερα. Αντί να βρίσκεστε στην εκκλησία, πηγαίνετε στο καφενείο. Χριστιανοί είστε εσείς?» Και τους εξαπέλυσε ένα υπαίθριο ζηλωτικό κήρυγμα. Οι νεαροί του μίλησαν υβριστικά και συνέχισαν το δρόμο τους. Ο γέροντας σιωπούσε. Ο χωρικός, γεμάτος έξαψη και αυταρέσκεια, είπε στο γέροντα: «Καλά τα είπα στα παλιόπαιδα». Και ο γέροντας: «Δεν τα είπες καλά». Ο χωρικός, που περίμενε συγχαρητήρια, πικράθηκε από την απάντηση του γέροντα. Έφτασαν στην εκκλησία. Ο γέροντας μπήκε στο ιερό και ο χωρικός έπιασε ένα στασίδι. Δεν πέρασε μισή ώρα και να σου όλοι οι νεαροί της παρέας και μπαίνουν στην εκκλησία. Ο χωρικός έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση. Μόλις τελείωσε η θεία λειτουργία και βγήκε ο γέροντας από το ιερό, ο χωρικός έσπευσε να το συναντήσει και του δείξε τα παιδιά λέγοντας: «Είδες που μου είπες ότι δεν τους τα είπα καλά? Σκέφτηκαν τα λόγια μου και ήρθαν στην εκκλησία». Και ο γέροντας, χαμογελώντας, τους εξήγησε ότι ήρθαν διότι προσευχόταν σιωπηλά για αυτά και όχι διότι επηρεάστηκαν από τον τρόπο του. «Όταν είμαι νηστικός, καταλαβαίνω καλύτερα. Διαμαρτυρήθηκα κάποιο απόγευμα στο γέροντα επειδή δεχόταν από το πρωί κόσμο χωρίς διακοπή ούτε για να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του. Γέροντα, του είπα, με συγχωρείτε που τολμώ να συμβουλεύσω εσάς, εγώ ανίδεο σε πνευματικά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι έτσι που πάτε θα αρρωστήσετε. Γιατί δεν ξεκουράζεστε λίγο, τουλάχιστον για να φάτε κάτι και έπειτα, αν έχετε κουράγιο, να συνεχίζετε?» Και ο γέροντας μου απήντησε: «Διότι όταν είμαι νηστικός, καταλαβαίνω καλύτερα την ψυχή των ανθρώπων. Όσο πιο πολύ γκρινιάζεις, τόσο πιο πολύ αργεί. Η σύζυγος αναπήρου ιατρού ήταν απελπισμένη, διότι ο άντρας της είχε αποκτήσει πολύ κακές συνήθειες. Έπειτα από την εργασία του στο νοσοκομείο, πήγαινε στο καφενείο και γύριζε στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα, αφήνοντας ολόκληρη την ημέρα μόνους και εκείνη και τα παιδιά τους, που σχεδόν δεν τον έβλεπαν. Διαμαρτυρόταν, του κακομιλούσε και εκείνος αντιδρούσε, γυρίζοντας στο σπίτι ακόμη πιο αργά. Βρισκόταν σε αδιέξοδο. Έμαθε για τον πατέρα Πορφύριο και έσπευσε να το συναντήσει. Όταν έφτασε στα Καλλίσια, ο ασθενής γέροντας είχε κουραστεί πολύ και του ήταν αδύνατο πλέον να συνεχίσει. Κόσμος πολλής περίμενε έξω. Όταν έφτασε η κυρία και έμαθε ότι ο γέροντας διέκοψε τις συναντήσεις, λυπήθηκε πολύ και ρώτησε φίλο μου, που γνώριζε την οικογένεια, τι μπορούσε να κάνει. Ο φίλος της συνέστησε να αποτολμήσει να ζητήσει απλή ευλογία του γέροντα, δεδομένου ότι αυτή έχει κάνει πολλά θαύματα. Η κυρία πλησίασε με πολλή αγωνία. Δεν πρόλαβε να πατήσει το σκαλοπάτι του κελιού του γέροντα και άκουσε τη φωνή του: «Εσύ να περάσεις μέσα». Ο γέροντας έπιασε την αγωνία της και έκρινε, όπως φάνηκε, ότι ήταν επίγους ανάγκη, παρά την εξάντλησή του, να βοηθήσει την οικογένειά της που κλειδονιζόταν. Την δέχτηκε κατά πνευματικήν εξαίρεση. Όταν η κυρία βγήκε από το κελί του γέροντα, το πρόσωπό της λαμποκοπούσε από χαρά. Μας εκμυστηρεύτηκε τα εξής: «Ο γέροντας μου τα αποκάλυψε όλα. Μου είπε: Βλέπω ότι ο σύζυγός σου είναι καλός, αλλά λόγω της αναπηρίας του έχει κόμπλεξ και γι' αυτό ξενυχτά, για να ξεχάσει.
Καθώς εσύ συνεχώς του γκρινιάζεις, εκείνος δεν θέλει να έρθει στο σπίτι και αργεί. Όσο πιο πολύ του γκρινιάζεις, τόσο πιο πολύ αργεί. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο. Όσο πιο πολύ αργεί, τόσο πιο πολύ θα προσεύχεσαι για αυτόν. Θα τον αγαπάς και θα τον περιποιείσαι. Έτσι εκείνος θα αλλάξει σιγά σιγά και θα τον τραβά όλο και πιο πολύ το σπίτι, η γυναίκα του, τα παιδιά του. Και το πρόβλημά σου θα λυθεί. Η κυρία, σαν να ξύπνησε από κακό όνειρο, μονολογούσε. Τι ανόητη που ήμουν τόσο καιρό. Με την γκρίνια μου πήγαινα να καταστρέψω την οικογένειά μου και δεν το καταλάβαινα. Εφήρμοσε πιστά τις οδηγίες του γέροντα και σε σύντομο χρονικό διάστημα κέρδισε το σύζυγό της. Ο ουράνιος μισθός. Μια ολιγογράμματη πνευματική θυγατέρα του γέροντα μου διηγήθηκε. Με έστειλε ένα πρωί καλοκαιριού ο γέροντας να καθαρίσω τον κήπο από κάτι αγριόχορτα. Πήρα την τζάπα και άρχισα να σκάβω. Ο ήλιος ανέβηκε ψηλά και έκαιγε. Εγώ κουράστηκα πολύ. Βαρέθηκα να σκάβω και πέταξα στην άκρη την τζάπα. Κάθισα κάτω από ένα δέντρο στενοχωρημένη γιατί παράτησα στη μέση την εργασία μου. Έπειτα από λίγη ώρα άκουσα δίπλα μου ένα ελαφρό θόρυβο. Γυρίζω και βλέπω τον γέροντα που ήρθε και κάθισε κοντά μου και άρχισε να μου λέει πολύ ωραίες ιστορίες. Στο τέλος μου είπε: «Σε έστειλα να εργαστείς για να κερδίσεις σήμερα τον ουράνιο μισθό σου. Μόλις είδα ότι κουράστηκες και τα παράτησες, ήρθα να σε παρηγορήσω για να πάρεις θάρρος και να συνεχίσεις το έργο σου, ώστε να μην χάσεις το μισθό σου». Το παλιατζί δικό μας. Η Ιδία θυμήθηκε και μου ανέφερε τα εξής. Κάποτε ο γέροντας μου είπε: «Πολλές από εσάς τις γυναίκες, ό,τι κατεστραμμένο και άχρηστο έχετε, παλιά και τρύπια κατσαρολικά, έπιπλα, παπούτσια και άλλα φθαρμένα πράγματα, πάτε και τα πετάτε σε κάποια απόμερη αποθήκη σας, κλειδώνετε την πόρτα και ησυχάζετε. Δεν ξέρετε όμως ότι θα έρθει η στιγμή που αυτό το παλιατζί δικό σας θα το βρουν και θα εκτεθείτε». Έμεινα έκπληκτος από τα λόγια του γέροντα. Διάβαζα εκείνες τις μέρες βιβλία ποιμαντικής ψυχολογίας που μιλούσαν για απόθεση τραυματικών βιωμάτων από το συνειδητό στον ασυνείδητο χώρο της ψυχής και για ανάδυσή του σε απροσδόκητο χρόνο. Το ζωντανό παράδειγμα του γέροντα για την αποθήκη απορριμμάτων μου έλεγε πολύ περισσότερα από ό,τι επιστημονικά εγχειρίδια. Ήταν σαν φύσος συμβολισμός, ο αναφερόμενος στα αμαρτήματά μας που δεν εξαλείψαμε με τη μετάνοια και την εξομολόγησή μας, αλλά τα πετάξαμε βιαστικά στην αποθήκη της λύθης για να απαλλαγούμε από την ενοχλητική παρουσία τους και που θα βρει ο Θεός για να τα επαναφέρει στη μνήμη μας εν ημέρα κρίσεως. Ήδη τα γνωρίζει, ενώ εμείς τα αγνοούμε. Τα καημένα τα ορφανά. Ήμασταν μια συντροφιά και ο γέροντας κουβέντιαζε μαζί μας. Μας μιλούσε για την τραγωδία της έλλειψης αγάπης στην εποχή μας, που δημιουργεί τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το άγχος, τις φοβίες. Μας έλεγε: «Σύρτε μωρέ σε ένα ορφανοτροφείο να δείτε εκεί τα καημένα τα ορφανά παιδάκια που κάνουν σαν τα αρνάκια που έχασαν τη μάνα τους και ψάχνουν ποιος επισκέπτης θα τους δείξει λίγη αγάπη να πάνε να κολλήσουν απάνω του και να μην φεύγουν. Σύρτε να δείτε πώς διψούνε για αγάπη». Και κατέληξε: «Αλλά νομίζετε ότι τα παιδάκια που έχουν τους γονείς τους και αυτοί δεν τα αγαπούνε, διαφέρουν καθόλου από τα ορφανά? Και αυτά ορφανά είναι. Δεν κερδίζεις με το άγριο». Ένας φίλος δέχτηκε, όπως με εκμυστηρεύτηκε, τη σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους ανθρώπων αυστηρών αρχών, με αποτέλεσμα να εξουθενωθεί και να παρεξηγηθεί τελείως ως προς το χαρακτήρα του. Ο γέροντας τον ανέπαυσε διότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, πραγματοποιώντας πετυχημένη ψυχική ακτινογραφία του. Του είπε: «Είσαι καλός, ευαίσθητος, ήσυχος, είσαι πρόβατο του Θεού, αλλά όταν σε πάρουν με το άγριο μαζεύεσαι, αντιδράς εσωτερικά και τότε είναι που σε παρεξηγούν πολύ και δεν σε καταλαβαίνουν. Όταν όμως σε πάρουν με το καλό, φανερώνεις από μέσα σου τέτοια καλά πράγματα που κάνεις τους άλλους να ξαφνιάζονται. Οι άνθρωποι που σε παρεξήγησαν και σε πλήγωσαν δεν γνωρίζουν ούτε εκείνο τον παλιό μύθο για τον άνεμο και τον ήλιο, που μάλωναν ποιος είναι ο δυνατότερος και έβαλαν στοίχημα ότι όποιος βγάλει την κάπα ενός βοσκού που εκείνη την ώρα ανηφόριζε το βουνό θα είναι ο πιο δυνατός. Φύσηξε, ξαναφύσηξε ο άνεμος, αλλά ο βοσκός κρύωσε και τυλίχθηκε πιο σφιχτά στην κάπα του. Βγήκε τότε ο ήλιος από τα σύννεφα, σκόρπισε γύρω καλοσύνη και θερμότητα, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε την κάπα του.
Τότε ο ήλιος φώναξε στον άνεμο. «Είδες ποιος από τους δυο μας είναι ο δυνατότερος?» και συμπέρανε ο πατέρας Πορφύριος. «Δεν κερδίζεις τον άνθρωπο με το άγριο, αλλά μόνο με την καλοσύνη». Τότε ο φίλος κατάλαβε ότι οι άνθρωποι εκείνοι των αυστηρών αρχών ήταν άγριος και παγερός άνεμος, ενώ ο πατέρας Πορφύριος ήταν ο καλοσυνάτος και θερμός ήλιος. Δίκως αρώ, ευλογήσατε τον Κύριο, αλληλούια.
Και μέσα στην Ομόνια. Πηγαίναμε στο γέροντα με φίλο γιατρό, ο οποίος αν και είχε εξαιρετικές ψυχικές αρετές, διατηρούσε μια επιφυλακτική στάση έναντι της χριστιανικής ζωής. Στο δρόμο του μιλούσε για την επίγουσα αναγκαιότητα να ζήσουμε από τώρα την εν Χριστώ ζωή, αυτοπροαίρετα και συνειδητά. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο συμφέρον μας. Εκείνος συμφωνούσε καταρχήν, αλλά επέμενε ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται ένα μίνιμουμ πνευματικών προϋποθέσεων που για τον εαυτό του δεν υπήρχε. Όταν φτάσαμε, ο γέροντας μας δέχτηκε στο κελί του και τους δυο μαζί. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα που ενδιέφεραν επαγγελματικά τον γιατρό. Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ έβλεπε για πρώτη φορά τον φίλο, του βρήκε τον σφιγμό της ψυχής του από την αρχή και του μιλούσε σαν να τον γνώριζε από παιδί. Ο φίλος, εντυπωσιασμένος από την διορατικότητα του γέροντα, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Κάποια στιγμή έκανα λόγο για το θέμα που συζητούσαμε στη διαδρομή και διαφωνούσαμε. Τότε ο γέροντας πήρε αφορμή και παρουσίασε πιστικότατα επιχειρήματα για την ωφελημότητα και τη δυνατότητα του χριστιανικού βιώματος εν παντή τόπο και χρόνο. Θυμάμαι το συμπέρασμα που απίφθινε στο γιατρό. «Ξέρεις, αγαπητέ, ότι όποιος θέλει μπορεί να γιάσει και μέσα στην Ομόνια». Τελικά έπεισε το γιατρό, μιλώντας του για 5 λεπτά, ενώ εγώ δεν τα κατάφερα μιλώντας του 1 ώρα. Πώς να με τον πείσει όμως, αφού το τελικό συμπέρασμά του δεν αποτελούσε θεωρητική του επινόηση, αλλά καρπό προσωπικής του εμπειρίας, καθώς έζησε αγιασμένα 30 ολόκληρα χρόνια ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Πολυκλινικής Ομονίας. Πώς να μην τον πείσει, αφού όλη η ζωή του αποτελούσε μια διαρκή ανωδική πορεία αγιότητος. Όταν επιστρέψαμε με το φίλο στην Αθήνα, μου ζήτησε να επισκεφτούμε πάλι το γέροντα με την πρώτη ευκαιρία και αποχαιρετηθήκαμε. Εγώ έφυγα για το σπίτι και εκείνος για το ιατρείο μου που βρισκόταν κοντά στην Ομόνια. Ο γέροντας, όταν του έλεγε ότι όποιος θέλει μπορεί να γιάσει και μέσα στην Ομόνια, το εννοούσε και μεταφορικά και πραγματικά, χωρίς φυσικά να τον έχει πληροφορήσει κάποιος άνθρωπος για τον τόπο εργασίας του γιατρού. Το χαρούμενο κλίμα στον αυλόγυρο του γέροντα. Η ποιμαντική του γέροντα λειτουργούσε μυστικά. Όχι μόνο όταν μιλούσε στους επισκέπτες μέσα στο κελί του, αλλά και όταν αυτοί απλώς βρισκόταν στην αυλή του, περιμένοντας να το συναντήσουν. Από την πρώτη μου ακόμα επίσκεψη στα Καλύσια, πρόσεξα το χαρούμενο, θα έλεγα, το αναστάσιμο ψυχικό κλίμα που επικρατούσε στον αυλόγυρο του γέροντα μεταξύ ανθρώπων που συναντιόνταν για πρώτη φορά. Στην αρχή νόμιζα ότι επρόκειτο για προσωπική μου μόνο εντύπωση. Αργότερα τη διασταύρωσα από τις εντυπώσεις πολλών άλλων επισκεπτών που είχαν ακριβώς την ίδια αίσθηση με μένα και μου την εξέφραζαν με τα ίδια σχεδόν λόγια. «Να έρχεσαι». Τον ρώτησα μια μέρα καθώς κουβεντιάζαμε στο κελί του και εκείνος ήταν άρρωστος στο κρεβάτι του. «Μήπως ήταν προτιμότερο να έρχομαι σε εσάς, σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην σας ενοχλώ συχνά, τουλάχιστον εγώ?» Ο γέροντας αντέδρασε αμέσως. «Όχι, να έρχεσαι όποτε θέλεις. Αν μπορώ θα κουβεντιάζουμε. Αν δεν μπορώ θα σου δίνω μόνο την ευχή μου. Να έρχεσαι να παίρνεις τον αέρα σου εδώ». Γρήγορα όμως κατάλαβα ότι πηγαίνοντας στο γέροντα δεν απέφευγα μόνο τα καυσαέρια της Αθήνας αναπνέοντας το καθαρό οξυγόνο του δάσους, αλλά το πιο σπουδαίο, αποφεύγοντας για κάμποσες ώρες τα πνευματικά καυσαέρια της πόλεως, ανέπνεα το πνευματικό οξυγόνο της αγιότητός του που είχε εξαγιάσει ακόμα και τα κτίσματα, τα δέντρα, τα πουλιά, τα γριολούλουδα, το χώμα και όλη τη γύρω φύση έμψυχη και άψυχη. Είχαμε συνηθίσει και μας άρεσε να πηγαίνουμε τακτικά στο μοναστήρι. Είτε ήταν, είτε δεν ήταν εκεί ο πνευματικός μας ποιμένας, όπως τα πρόβατα πηγαίνουν μόνα τους στο μαντρί, όπου αισθάνονται ασφάλεια, άσχετα αν βρίσκεται ή όχι σε αυτό ο τσομπάνος. Και μόνο η θέα του μοναστηριού του γέροντα μας μετέδιδε μυστικά ένα αίσθημα ασφάλειας και ψυχικής ειρήνης. Όταν ο χωρισμός
είναι το μικρότερο κακό. Ο γέροντας καθοδηγούσε τα πνευματικά του τέκνα μερικές φορές με τρόπο οδυνηρό, εφόσον τα έκρινε πνευματικώς αναγκαίο. Σε μια πνευματική του θυγατέρα που μόλις είχε πεθάνει ο άντρας, της είπε «Τώρα πρέπει να αποχωριστείς από την πεθερά σου, αφού έχει και άλλα παιδιά, να την αφήσεις να ζήσει με ένα παιδί της. Διότι αν ζήσετε μαζί, βλέπω ότι από την πίκρα της θα στρέψει τα παιδιά σου εναντίον σου. Οπότε και εκείνη θα αμαρτήσει πολύ και θα βάλει σε πνευματικό κίνδυνο την ψυχή τη δική σου και των παιδιών σου και θα αναγκαστεί στο τέλος να την διώξεις με φιλονικία. Ενώ τώρα, αν φύγει με το καλό, θα στενοχωρηθείς λιγότερο κι εσύ και εκείνη. Να την βοηθάς από μακριά όσο μπορείς και οικονομικά και προπάντων με την προσευχή σου. Εμείς οι ιερείς έχουμε αποστολή να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Όταν όμως αυτό δημιουργεί πνευματική ζημία, ο χωρισμός είναι το μικρότερο κακό». Η πνευματική του θυγατέρα εφήρμοσε εγκαίρως τις συμβουλές του, που σύντομα επιβεβαιώθηκαν από τα γεγονότα. Επρόκειτο βέβαια όχι για γενική, αλλά για ειδική συμβουλή. «Η αγάπη πάντα σκέπει», ρώτησε κάποιος το γέροντα, «τι πρέπει να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές». Και εκείνος του απήντησε παραβολικά. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σαν την κλώσσα. Κάτω από τα φτερά της σκεπάζει τα άσπρα πουλάκια και μαύρα πουλάκια και κίτρινα πουλάκια και κάθε χρώματος πουλάκια». Ο ερωτήσας πήρε τη σωστή απάντηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πολιτικοποιείται και πολύ περισσότερο δεν κομματικοποιείται. Σκεπάζει με την αγάπη όλους χωρίς να ταυτίζεται με φατρίες. Όταν κατηγορεί η συνείδηση. Κάποτε ο γέροντας ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο δεν βρέθηκε θέση για εκείνον και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος, ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί χαριεντιζόμενοι. Ένας ηλικιωμένος κύριος επέπληξε τους νεαρούς διότι έβλεπαν κοντά τους ένα γέροντα ιερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχιζαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση του στον ιερέα, αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος, οργισμένος, σηκώθηκε και του παραχώρησε τη δική του θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχτηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού ο κύριος ρώτησε το γέροντα γιατί δεν δέχτηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε «Έκαμα μια θυσία χάρη των παιδιών». Ο κύριος δεν κατάλαβε και ο γέροντας του εξήγησε. «Δεν έπραξε σωστά που μάλωσες τα παιδιά. Τα παιδιά έκαναν μια κακή πράξη. Άφησαν όρθιο έναν ηλικιωμένο ιερομόναχο και δεν του παρεχώρησαν από μόνα τους τη θέση τους όπως έπρεπε. Έπειτα από αυτό, εάν σηκώνονταν, όταν τα κατσάδιασες και καθόμουν στη θέση τους εγώ, ή αν δεχόμουν τη θέση που μου πρόσφερες εσύ, τα παιδιά δεν θα καταλάβαιναν την κακή πράξη τους. Αντίθετα, θα αισθάνονταν δικαιωμένα. Τώρα όμως που έμεινα όρθιος τόσες ώρες και με έβλεπαν μπροστά τους, σηκώθηκε η ίδια η συνείδησή τους και σιωπηλά τα κατηγόρησε για την πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί όταν μετανοεί, επειδή τον κατηγορεί όχι ο άλλος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από μέσα. Τώρα παραδόθηκα. Εκμυστηρευόταν στο γέροντα τις σκέψεις του κάποιος φίλος. «Γέροντα», του έλεγε, «ανησυχώ για τα γυρατιά μου και παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να επιβαρύνω συγγενείς ή άλλους ανθρώπους». Και ο γέροντας γελώντας, «ξέρεις, κι εγώ έτσι έλεγα, όταν ήμουν νέος, αλλά τώρα παραδόθηκα». «Ως πνευματικός έχω πείρα. Είχε τελειώσει η αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλυσίων και εγώ καθισμένος πάνω στα βραχάκια, ατένιζα τους πέρα λόφους και τα εξαίσια χρώματα του ουρανού, καθώς ροδοχάραζε αυγουστιάτικη αυγή και έδειχνε όλο και πιο καθαρά τα μεγαλεία του Θεού. Λίγο πιο κάτω, ο πατέρας Πορφύριος συζητούσε χαμηλόφωνα με μια ηλικιωμένη κυρία. Φαίνεται πως η κυρία ήταν δύσπιστη και δυσκολευόταν να αποδεχτεί όσα της έλεγε ο γέροντας τόση ώρα, οπότε κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή και ακούστηκαν ευκρινώς τα λόγια του. «Άκουσε και μένα που σου μιλώ. Έτσι είναι τα πράγματα όπως σου τα λέω. Ως πνευματικός που είμαι τόσα χρόνια, έχω πείρα από ανθρώπους.
Ο γέροντας δεν μπορούσε με τα χαρίσματα που είχε δεχθεί να καταπλήξει με υπερλογικές αποκαλύψεις την κυρία και να αποσπάσει πάρα αυτά την εμπιστοσύνη της. Προτίμησε όμως τη χρονοβόρο οδό της πειθούς με τη λογική. Το γιατί το γνώριζε εκείνος, ως χαρισματούχος πνευματικός ποιμένας. Η δεύτερη συμβουλή. Ο γέροντας, όταν ο συνομιλητής του δεν αποδεχόταν την πρώτη συμβουλή του, υποχωρούσε και του έδινε δεύτερη, ευκολότερη. Αλλά η πρώτη συμβουλή του ήταν η πνευματικά πιο συμφέρουσα. Με το πολύ κρύο. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, καλός φίλος με έβαλε σε δεινό πειρασμό. Μου πρότεινε να πάμε στο γέροντα με το αυτοκίνητό του. Όμως εκείνος μου είχε δώσει οδηγίες για την προφύλαξή μου από το κρύο, μετά την περιπέτεια του εμφράγματος. Το θερμόμετρο έδειχνε υπό το μηδέν, γύρω τα βουνά ήταν χιονισμένα, αραιό χιόνι έπεφτε μέσα στην Αθήνα και φυσούσε ένας δυνατός παγερός αέρας που κοκάλωνε τα πάντα. Αλλά η θαλπορή του πνευματικού ήλιου με μαγνήτιζε. Αμφιταλαντεύτηκα λίγο και αποφάσισα να πάω. Ντύθηκα καλά και ξεκινήσαμε ολόκληρη παρέα. Όταν φτάσαμε έξω από το κελί του γέροντα δεν συναντήσαμε ούτε ένα επισκέπτη, παντού ερημιά, πουλή δεν πετούσε. Ο γέροντας έδωσε ευλογία να μπούμε στο κελί όλοι μαζί. Δεχόταν με χαρά τους χειμερινούς επισκέπτες του που του φιλούσαν το χέρι ένας-ένας. Μπήκα τελευταίος. Μόλις με αντίκρισε, έκπληκτος μου είπε: «Και εσύ, μωρέ, μου ήρθες τέτοια μέρα. Δεν σου είπα να μην βγαίνεις έξω από το σπίτι με το πολύ κρύο?» Μάταια προσπάθησα να δικαιολογηθώ. Έκρινε αδικαιολόγητη την έξοδό μου. Μας μίλησε αρκετή ώρα. Ήταν ευδιάθετος. Τα πρόσωπά μας είχαν ροδίσει από τη χαρά και από τη ζέστη της, κατασκευασμένης από το γέροντα θερμάστρας, όπου τριζοβολούσαν τα αναμένα ξύλα. Ήμασταν καθισμένοι γύρω του και καθώς με έβλεπε ανάμεσα στους άλλους, δεν μπορούσε να το χωνέψει. Πάνω από τρεις φορές διέκοψε την απολαυστική διήγησή του για να σχολιάσει με χαριτωμένες πατρικές επιπλήξεις την παρουσία μου. Και έχεις και τον άλλο εκεί που μου ήρθε τέτοια μέρα. Που σηκώθηκες, μωρέ, και βγήκες με τέτοιο φοβερό κρύο. Αυτά σου είπα εγώ να κάνεις. Εγώ γελούσα χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι διακινδύνευσα την υγεία μου. Όμως καταλάβαινα ότι ήμουν αναπολόγητος. Η πράξη μου ήταν παράλογη. Η ευχή του γέροντα με προστάτευσε από την παγωνιά της μέρας εκείνης. Η διακριτική αγάπη του συγχώρησε την ανυπακοή μου που κινήθηκε από την χωρίς διάκριση αγάπη μου για εκείνον. Τον εαυτό σου έχασες. Βυθισμένη στην κατάθλιψη για το θάνατο του συζύγου της, μια κυρία μπήκε δειλά στο κελί του γέροντα. Τα πρώτα λόγια της ήταν: «Γέροντα, έχασα τον άντρα μου και είμαι απελπισμένη». Ο γέροντας της απάντησε: «Τον εαυτό σου έχασες, γιατί έχασες την πίστη σου. Δεν έχασες τον άντρα σου, του Θεού ήταν και τον πήρε, όπως θα πάρει και μας. Βλέπω από την πολύ στεναχώρια έπεσε σε μελαγχολία και δημιούργησες προβλήματα όχι μόνο για σένα αλλά και για τα παιδιά σου που, καθώς σε βλέπουν κάθε μέρα να κλαις απαρηγόρητα, πληγώθηκαν». Την παρηγόρησε με πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της και της μετέδωσε την πίστη στο Θεό και την ελπίδα της συνάντησης με τον σύζυγό της στον ουρανό. Αγαπητοί ακροατές, με όλες αυτές τις μικρές ιστορίες από τα πνευματικά παιδιά και όσους συναναστράφηκαν τον Άγιο Πορφύριο, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε! Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια, Δέσποινα Παπά.